Η δική μου ερώτηση, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδαμε, αναφέρεται πιο πολύ στην Επιτροπή του 2021 που συγκροτήθηκε πριν από λίγο καιρό και στην οποία ανατέθηκε το καθήκον της δημιουργίας μιας ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της χώρας και των φορέων του ελληνικού κράτους, όπως αναγράφεται. Οπότε η δική μου ερώτηση αναφέρεται κυρίως στο αν κάτι τέτοιο, η δημιουργία δηλαδή μιας κεντρικής, κρατικής αφήγησης για αυτή την περίοδο της Επανάστασης, είναι εφικτή, είναι αποδεκτή, είναι επιθυμητή ή σαν επιστήμονας το θεωρείται μεθοδολογικά αποδεκτό και δόκιμο. Και ανεξάρτητα από αυτό, γιατί θεωρείτε ότι έχει παραμεληθεί σε όλη αυτή τη συζήτηση, τη δημόσια που γίνεται για την Επανάσταση και τις διάφορες διαστάσεις της, η κοινωνική ή η ταξική διάσταση της Επανάστασης, αλλά και η βαλκανική της διάσταση. Το γεγονός δηλαδή ότι αγνοούμε το ότι προϋπήρξε μια η Σερβική Επανάσταση το 1804 και δύο κύματα σερβικών επαναστάσεων, ότι υπήρχαν πολλές ελληνοαλβανικές συμπράξεις, ότι η πρώτη επαναστατική ενέργεια ξεκίνησε στη Μολδοβλαχία, ο Ρήγας Φεραίος, δηλαδή αυτό το βαλκανικό, η βαλκανική διάσταση φαίνεται ότι αγνοείται ή παρουσιάζεται κάπως περιθωριακά. Και αντιθέτως αυτό που παρουσιάζεται κυριαρχεί ως αφήγημα είναι αυτό του έθνους, του ενιαίου έθνους, το οποίο ή της μιας κάποιας εθνικής ταυτότητας, στο όνομα της οποίας δημιουργείται και προετοιμάσχει η Επανάσταση. Και σε σχέση με αυτό, θεωρείτε ότι το έθνος προϋπάρχει ή συγκροτείται κατά τη διάρκεια της επαναστατικής διαδικασίας? Είναι δηλαδή η Επανάσταση μία γενεσιουργός μορφή εθνικής ταυτότητας ή κάτι τέτοιο προϋπήρχε και παίρνει μια πιο συμπαγή και συνεκτική μορφή κατά τη διάρκεια της Επανάστασης? Και έτσι ίσως μπορούμε να εξηγήσουμε και αν οφείλεται σε αυτό και η εμφύλη πόλεμη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Δεν οφείλεται σε αυτό, δεν οφείλονται σε αυτό οι εμφύλοι πόλεμοι, διότι οι εμφύλοι πόλεμοι υπήρξαν και σε εμάς και αλλού εντός εθνών, συγκροτημένων εθνών ή εθνών που ήταν στη διαδικασία συγκρότησης, αλλά και συγκροτημένων. Κάθε σύνολο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, χρειάζεται ένα τυποποιημένο, να το πω έτσι, ένα τυποποιημένο αφήγημα, ιστορικό αφήγημα για την προέλευσή του, για το ρόλο του και για το μέλλον του, για να νομιμοποιείται και να εξασφαλίζει την πίστη των μελών του. Λοιπόν, άρα το να υπάρξει ένα ενιαίο αφήγημα για το 1821 με αφορμή την επέτειο των 200 ετών είναι απολύτως φυσιολογικό. Το μεθοδολογικό δεν βλέπω γιατί παρισφρεί εδώ πέρα. Εδώ είναι δεν είναι θέμα επιστημονικό. Είναι μια πολιτική ανάγκη η οποία θα καλυφθεί όχι με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Δεν έχετε δίκιο ότι παραμελείται η βαλκανική διάσταση. Ούτε στο παρελθόν παραμελήθηκε, ούτε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εδώ εγώ για να απολογηθώ για όσα κάνει η Επιτροπή η επίσημη ή άλλες επιτροπές, γιατί έχουν δημιουργηθεί διάφορες επιτροπές. Ούτε τα παρακολουθώ στενά, ούτε μπορώ εγώ να τα εξηγήσω ή να απολογηθώ για αυτά. Παραδοσιακά, η βαλκανική διάσταση τονίζεται, μερικές φορές μάλιστα υπερτονίζεται. Για την ταξική διάσταση δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας. Στο βιβλίο μου θίγω το ζήτημα. Ταξική είναι η σύγκρουση στρατιωτικών και πολιτικών. Η ταξική σύγκρουση που δεν συνέβη ήταν για τη γη. Η εθνικοποίηση της γης αποσόβησε μια ταξική σύγκρουση για τη γη.
τα εθνικά κτήματα, η ρύθμιση δηλαδή που πάγωσε την ιδιοποίηση της γης των Οθωμανών, ήταν μια ρύθμιση η οποία εκείνη τη στιγμή αποσόβησε μια ταξική σύγκρουση διεκδίκησης της γης, στη διεκδίκηση της γης, και η οποία υπήρξε το προήμιο και δρομολόγησε την μετέπειτα διανομή των εθνικών κτημάτων και την εμπέδωση της μικρής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση κάποια τσιφλίκια στην Ανατολική Στερέα και στην Εύβοια. Όσο για το αν το έθνος προϋπάρχει ή συγκροτείται, είναι μία ερώτηση, είναι τελείως θεωρητική ερώτηση. Ασφαλώς ένα έθνος, υπάρχουν στοιχεία ύπαρξής του από ένα άλφα σημείο, και από τη στιγμή που κάποιες ηγετικές ομάδες αναλαμβάνουν να πετύχουν την απελευθέρωσή του και τη συγκρότηση εθνικού κράτους, το πράγμα παίρνει μια πιο συγκροτημένη, ακριβώς συγκεκριμένη μορφή. Αλλά τα έθνη, όπως είπε και ο Κολέτης σε εκείνη την συζήτηση με τον γραμματέα του, τα έθνη δεν αυτοσχεδιάζουν. Στην επίδαυρο, στο προήμιο του προσωρινού πολιτεύματος, έλεγε χαρακτηριστικά: «Το ελληνικό έθνος κηρύττει σήμερον δια των νομίμων παραστατών του, αντιπροσώπων του δηλαδή, την πολιτική αυτού ύπαρξην και ανεξαρτησία». Δηλαδή, μπορεί να σας το πω έτσι απλά και απλοϊκά. Μπορεί ένα έθνος να υπάρχει, χωρίς όμως να έχει ακόμα διακηρύξει την ύπαρξή του. Ασφαλώς όμως δεν υπάρχει από το μηδέν. Δεν δημιουργείται από το μηδέν τη στιγμή που κάποιοι αγωνιστές ή διανοούμενοι διατυπώνουν τη διακήρυξη. Ασφαλώς προϋπάρχουν τα συστατικά στοιχεία. Διάβαζα τα βιβλία σας λοιπόν το 1915 και μετά το 1922, η παράταση του διχασμού. Αυτή η διάκριση μεταξύ παλαιάς Ελλάδας και νέων χωρών μπορεί να ακούγεται αυτονόητη, αλλά βρίσκω ότι υπάρχουν πράγματα που αποσιωπούνται εντελώς, ειδικά στα σχολεία. Δηλαδή, ποιος ξέρει στο σχολείο ότι οι τότε αλλοεθνείς, Εβραίοι, Σλαβόφωνοι, Τούρκοι, Βλάχοι, ψηφίζανε μαζικά τους εθνικόφρονους, το οποίο ακούγεται αστείο. Ναι. Δηλαδή, η εθνικόφρονο παράταξη να υποστηρίζεται από τους αλλοεθνείς. Επίσης, και η εξήγηση είναι που τη δίνεται πολύ καλά, πολύ καθαρά στο βιβλίο, είναι ότι η απειλή για αυτούς τους αλλοεθνείς ήταν ο Βενιζελισμός. Ο Βενιζελισμός ήταν που μεγάλωνε την Ελλάδα και τους ανάγκαζε σόν και καλά, ειδικά τους Εβραίους Θεσσαλονίκης, να μπουν σε μια χώρα που δεν εξυπηρετούσε κανένα δικό τους συμφέρον. Το αντίθετο. Φοβούνταν τους Έλληνες. Λοιπόν, εγώ έχω μια υποψία, ίσως υπάρχει μια αυθαίρετη, ένα λογικό άλμα δικό μου, αλλά θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Έχω την υποψία ότι η αντίθεση μεταξύ παλαιάς Ελλάδας και νέων χωρών επιζεί ασυνείδητα και σήμερα. Ας πούμε, η έκφραση «αυτός είναι κάτω από τα βλάκια». Εγώ είμαι Πελοποννήσιος, αν και με καταγωγή από τη Σμύρνη. Ή το απίστευτο το Βούλγαροι που φωνάζουν στα γήπεδα και το έβαλε ο Μπαμπινιώτης, φαντάζομαι κατά λάθος, γιατί ήταν άστοχο στο λεξικό. Δεν το έβαλε κατά λάθος. Από εξυπνακισμό το έβαλε. Ναι, υποθέτω ότι δεν φτιάχνει το λεξικό όλο μόνος του. Κάποια μικρά παιδιά θα βάζει κιόλας να μαζεύουν όλα αυτά τα λίμματα. Δεν μας το είπε ποτέ αυτό. Μάλιστα, εντάξει. Αυτό είναι από τα μυστικά του κέντρου λεξικολογίας. Μάλιστα. Βέβαια, με την Αθήνα σήμερα να έχει συγκεντρώσει το 50% του με την Αττική, τέλος πάντων, το λεκανοπαίδιο, το να λέμε διάκριση παλιά καινούργια Ελλάδα, όταν στην Αθήνα ρωτάς από πού είσαι εσύ, ο ένας είναι από την Ήπειρο, ο άλλος είναι, ξέρω, από τα νησιά, άλλος από την Πελοπόννησο. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι, εδώ ίσως εσείς μπορείτε να βοηθήσετε, έχω την αίσθηση ότι
η παλιά Ελλάδα ήταν η συντήρηση και ο βενιζελισμός ήταν ένα είδος εξυγχρονισμού. Και η αίσθησή μου είναι ότι τη μάχη την κέρδισε η συντήρηση. Αυτό το βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Αυτό το περίφημο για όλα αυτά η τουρκοκρατία ακούγεται γραφικό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γραφικό ή όχι πραγματικό. Η νοοτροπία του Κοτζάμπαση, που είχαν οι Μανιάτες, οι Ιδραίοι, ότι εμείς έχουμε αυτά τα προνόμια, μην τα πειράξεις. Ή το περίφημο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κατά τη γνώμη μου αυτό επιζεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Διότι αυτό είναι πώς λέτε, η Εκκλησία είναι ταυτόσιμη με το έθνος. Ακόμα όχι, και... δεν είπα η Εκκλησία ταυτόσιμη με το έθνος. Η Ορθοδοξία, θεωρείται ταυτόσιμη με το έθνος. Καλά, όταν λέω Εκκλησία εννοώ την Ορθοδοξία, δεν εννοώ οποιαδήποτε. Να με συγχωρείτε, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, υπάρχουν και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ναι, αλλά δεν μας αφορούν διότι δεν εκπροσωπούνται, εκτός από κάποιους στην Σύρο, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, άλλο η Εκκλησία ως οργάνωση, ως οργανισμός και άλλο η θρησκεία ως θρησκευτική πίστη ή θρήσκευμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, νομίζω καταλάβατε το ερώτημα, δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Ναι. Κοιτάξτε, δυσαρέστησα χιλιάδες φοιτητών επειδή απαιτούσαν να γνωρίζουν πώς συγκροτήθηκε το σημερινό ελληνικό κράτος, ενώ γεωγραφικά, διότι η εθνική ολοκλήρωση των Νεοελλήνων κράτησε 1,5 αιώνα περίπου και έγινε σταδιακά, έγινε τμηματικά. Και αυτό είναι το νήμα που διαπερνά αυτά τα 150 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν μάθει είτε στη γεωγραφία της Τετάρτης Δημοτικού, είτε στην ιστορία της Έκτης Δημοτικού. Και το οποίο θεωρώ το μαθαίνουν σε όλα τα εθνικά κράτη που έχουν σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε, αυτό είναι ένα κενό παιδείας, εκπαίδευσης και παιδείας και είναι ηρωνία να πανηγυρίζουμε τα 200 χρόνια κτλ. Και να μην ξέρουμε καν το οικόπεδο. Από ποιο οικόπεδο ξεκινήσαμε και σε ποιο οικόπεδο καταλήξαμε. Που είναι το πιο υλικό, το πιο συγκεκριμένο, αυτό που καταλαβαίνει και ένα παιδάκι 3 ετών. Είδα πρόσφατα σε περιοδικό μεγάλης εφημερίδας ένα χάρτη με τις προσθήκες στην Ελλάδα και που είχε δύο χοντρά λάθη. Δεν ήξερε ότι μαζί με τη Θεσσαλία προσαρτήθηκε και η επαρχία της Άρτας. Δεν εμφανιζόταν δηλαδή η επαρχία της Άρτας. Και θεωρούσε ότι τα Κύθυρα ανήκουν στην Πελοπόννησο, ενώ τα Κύθυρα ενσωματώθηκαν μαζί με τα Επτάνησα. Και θέλω να πω, σε περιοδικό σοβαρής εφημερίδας εμφανίζεται αυτός ο χάρτης, ο οποίος είναι λανθασμένος, ο οποίος θα έπρεπε στην Έκτη Δημοτικού να είχε βαθμολογηθεί με αρνητικό βαθμό. Γι' αυτό μπορεί να μιλάμε για τα αφηγήματα, για το αν είναι υπερβολικά ή όχι κτλ. Αλλά υπάρχει ένα κενό, υπάρχει μία αδιαφορία στην ουσία για βασικές γνώσεις, για στοιχειώδεις γνώσεις. Όπως είναι το οικόπεδο. Και είναι, να πω και, είναι ηρωνία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι συμπατριώτες μας είναι έτοιμοι, αν όχι να σκοτώσουν, πάντως να πάνε στα δικαστήρια για το οικόπεδο, αν είναι 100 ή 110 τετραγωνικά. Αλλά όπως προκύπτει, αδιαφορούν για το εθνικό μας οικόπεδο. Να κάνω μια διόρθωση μόνο σε αυτό που είπατε. Είπατε για Εβραίους. Πρέπει να μπει ο προσδιορισμός σε Φαραδίτες Εβραίοι. Σε Φαραδίτες Εβραίοι ή με έναν άλλο πιο απλοϊκό τρόπο, Ισπανοεβραίοι. Γιατί υπήρχαν Εβραίοι στην Παλαιά Ελλάδα κυρίως, που ήταν Έλληνες απολύτως και που το απέδειξαν, το είχαν αποδείξει ήδη από τον καιρό των Βαλκανικών πολέμων και της Μικρασιατικής εκστρατείας.
Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο συνταγματάρχης Φριζής, Μαρδοχέος Φριζής, που τελικά σκοτώθηκε στο Αλβανικό. Άρα μιλάμε για Εβραίους Σεφαραδίτες που είχαν έρθει από την Ισπανία και μιλούσαν Λαντίνο, δηλαδή μια ισπανική διάλεκτο. Τώρα, το αν επιζούν αυτά τα πράγματα σήμερα, αυτή η διάκριση, ήθελα να πω με αυτά περί οικοπαίδου ότι είναι λογικό εφόσον το εθνικό μας αφήγημα περιλαμβάνει την αύξηση τη σταδιακή του οικοπαίδου, είναι λογικό να περιλαμβάνει και τη συμπεριφορά που διπλασιάστηκε με τους Βαλκανικούς πολέμους. Και εδώ να κάνω μια κριτική ότι ελάχιστα γίνεται συζήτηση για τους Βαλκανικούς πολέμους συγκριτικά με τη Μικρασιατική εκστρατεία. Ενώ είμαστε όλοι κολλημένοι αιμονικά με τη Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή με την οποία ολοκληρώθηκε, συγκριτικά με αυτό η Βαλκανική πόλεμη είναι σε δεύτερη μοίρα. Ενώ οι Βαλκανικοί πόλεμοι υπήρξαν το πιο πετυχημένο πολεμικό κατόρθωμα των Νεοελλήνων. Οπότε, Παλαιά Ελλάδα, Νέες Χώρες θα έπρεπε να είναι μέρος της ιστορικής μας συλλογικής μνήμης. Είπατε για τους Βουλγάρους, που χρησιμοποιείται ως... Εμένα όταν άρχισα να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο και μου είπαν οι φοιτητές μου ότι αυτά τα συνθήματα επιζούν στα γήπεδα, με σόκαρε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που εγώ έγραφα στο βιβλίο μου ότι αυτά είναι πια ανήκουν στο παρελθόν, βλέπει κανείς ότι στα γήπεδα επιζούν ή αναβιώνουν, και αυτό θα ήθελα να κάνει κάποιος μια διατριβή να μας το δείξει, πώς δηλαδή αυτά τα στερεότυπα επανεμφανίζονται στα γήπεδα. Τη στιγμή που στον επίσημο δημόσιο λόγο, στην εκπαίδευση, σε εφημερίδες κτλ. Είναι ανεπίτρεπτα. Ουδής τολμάει μετά το 45 να μιλήσει για τους Βερολαδίτες ως Βουλγάρους. Ποιος το εφευρίσκει ή το ακούει από τον παππού του, δεν ξέρω, και το φέρνει στο γήπεδο. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο επιστημονικό ζήτημα. Να συνεισφέρω ότι υπάρχει και χειδαιότερο σύνθημα για την ΑΕΚ και την Τουρκία, αλλά δεν θέλω να το πω. Θα το πω εγώ, είχα νόμισης. Είχα νόμισες και απόρρισα πώς δεν το επικαλεστήκατε. Είχα νόμισες. Και μάλιστα πήρα τηλέφωνο, ακριβώς με την εξαιτίας της ερώτησής σας, πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου, ΕΚΤΖΙ, για να διευκρινίσω αν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη, αν αυτός υβρίζεται ως Χανούμισα ή αν υβρίζεται ως Βούλγαρη. Και μου είπε ότι το Βούλγαρη ισχύει για όλους τους Θεσσαλονικείς. ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Και το Χανούμισης είναι μονοπόλιο, το μονοπολί η ΑΕΚ. Αυτό είναι πραγματικά, σας λέω, είναι από τα λίγα έτσι, επιστημονικά ενίγματα τα οποία με συναρπάζουν και τα οποία δεν ξέρω πώς να τα λύσω. Υπάρχουν όμως, λέτε ότι αυτό συνεχίζεται σε ένα επίπεδο και είναι εύλογο το επίπεδο αυτό. Δηλαδή, οι νέες χώρες, καλά, ο όρος νέες χώρες πλέον έχει ξεχαστεί, αλλά μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, μεταπολεμικά, αντί για νέες χώρες, πλέον καθιερώθηκε όρος Βόρεια Ελλάδα. Το οποίο το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Ως συλλογική ονομασία, που πιάνει από την Ήπειρο μέχρι την Θράκη, αλλά κυρίως βέβαια αφορά τη Μακεδονία. Είναι εύλογο, και το είδαμε και στα παραλυρήματα για το όνομα της Μακεδονίας, είναι εύλογο η Βόρεια Ελλάδα, όντας πιο κοντά, όντας δίπλα σε γείτονες που ιστορικά αντιπροσώπευσαν άμεσα ή έμεσα απειλές, είναι εύλογο να έχει ευαισθησίες που δεν έχουν οι Παλαιοελλαδίτες. Οι οποίοι οι Παλαιοελλαδίτες και ιδίως οι Μωραΐτες όπως εσείς
είναι ασφαλείς στο νησί τους, στην Χερσόνησό τους, από δύο αιώνες. Και ουδείς διανοήθηκε ποτέ να απειλήσει την Πελοπόννησο. Επίσης, ευαισθησίες έχει το νησιωτικό κομμάτι των νέων χωρών. Δηλαδή, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Και εκεί υπάρχουν ευαισθησίες που δεν έχουμε, που δεν έχουν οι Κυκλαδίτες, ας πούμε, που δεν έχουν ακόμα λιγότερο οι νησιώτες του Σαρονικού. Εύλογες ανησυχίες, γιατί και αυτοί αισθάνονται απειλές που οι πιο εδώ δεν τις αισθάνονται. Άρα, το ιστορικό χάσμα επιβιώνει αναχρονιστικά με τις Ήβρεις, αλλά επιβιώνει και εύλογα από τη γεωγραφία και τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Θυμήθηκα τώρα μια μέρα που ταξιγούσα αυτά στο έτος, στο μάθημά μου, και ήταν και μια μεσόκοπη κυρία που παρακολουθούσε το μάθημα. Είπε ότι έχει γιο εύελπη, δεν ξέρω, τόσο πάντων ήταν. Και είπε ότι είναι από την Μυτιλίνη. Είχε προηγηθεί εκείνη η αψιμαχία με το σεισμικ, μάλλον η παρολίνων αψιμαχία. Το βυθίσατε το χώρα, τέλος πάντων, εκείνος ο πανικός. Και λέει, και μας είπε, εμείς ήμασταν έτοιμοι να πολεμήσουμε, οι ξένοι φύγαν όλοι. Και εγώ της είπα, εννοείται τους Έλληνες από άλλα μέρη. Μου λέει, ναι. Ήταν φοβερή αυτή η πολύ έμπρακτη διαφορά μεταξύ των νησιωτών και των άλλων που ήταν εκεί ως επισκέπτες. Λέτε ότι επικράτησε η παλαιά Ελλάδα. Ναι και όχι. Επικράτησε η παλαιά Ελλάδα σε ορισμένα ζητήματα. Ας πούμε, η Πελοποννήση, δεν ξέρω για σήμερα, αλλά η Πελοποννήση μέχρι σχετικά πρόσφατα είχαν διπλάσια αναλογία στους δημοσίους υπαλλήλους από την αναλογία τους στον πληθυσμό. Εσείς ίσως το γνωρίζετε. Δεν το ήξερα. Και γενικά μέχρι πρόσφατα, βάζω βέβαια και τα δικά μου τα χρόνια μέσα, μέχρι πρόσφατα, η προοπτική να γίνει κανείς δημόσιος υπάλληλος ήταν πολύ πιο συχνή στην Πελοπόννησο από ότι ήταν, ας πούμε, στη Θράκη ή στην Ήπειρο κτλ. Αλλά, άρα, η παλαιά Ελλάδα, ναι, ο Βενιζελισμός όμως δεν είναι απλώς νέες χώρες. Ο Βενιζελισμός ξεκινάει στην παλαιά Ελλάδα και ο Βενιζελισμός ξεκινάει ως εγχείρημα εξυγχρονισμού για την παλαιά Ελλάδα. Την παλαιά Ελλάδα τη χάνει το 15 ή το 16 εξαιτίας του διχασμού. Μέχρι τότε την πλειοψηφία στην παλαιά Ελλάδα τη διατηρεί ο Βενιζέλος. Ότι ο Βενιζελισμός είναι ο χαμένος ισχύει σε κάποια επίπεδα και θα πω μόνο ένα γιατί είναι τεράστιο. Υπάρχει μία αντίφαση, μία από τις πολλές, αλλά πραγματικά εμένα με τρελαίνει. Ότι ο Βενιζέλος είναι το εθνικό τοτέμ, το εθνικό ξώανο. Δικαίως είναι στο πενινταράκι. Αλλά η πολιτική του Βενιζέλου και η εξωτερική και η εσωτερική αγνοείται πανηγυρικά και θεωρείται, όχι απλώς αγνοείται με την έννοια της μη γνώσης, αλλά και αγνοείται και ως λογική. Αμέσως για την τουρκική απειλή για την οποία μιλούσε ο κ. Ντανίλοφ. Ο Βενιζέλος και νωρίτερα, αλλά ακόμα και μετά την καταστροφή, την τουρκική απειλή θέλησε να τη μετατρέψει σε ειρηνική συμβίωση. Και υπήρξαν χρόνια, αρκετά χρόνια, μέχρι τον πόλεμο, και επιμεταξά συνεχίστηκε αυτό, μίας ελληνοτουρκικής προσέγγισης, για την οποία μάλιστα μερικοί ανεγκέφαλοι κατηγορούν τον Βενιζέλο ότι πρότεινε τον Κεμάλ για το βραβείο Νόμπελ. Θεωρούν αυτό ότι είναι έγκλημα του Βενιζέλου.
και μεταπολεμικά μέχρι το 1955 υπήρξε μία φιλική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τα υπογραμμίζω αυτά που είναι πάλι προέκταση της βενιζελικής πολιτικής ήδη από μετά την καταστροφή. Και είναι πραγματικά ένα ακόμα δείγμα του ανιστόρητου δημόσιου διαλόγου ότι τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια που βρισκόμαστε συνεχώς στην τζίτα, όπως λέμε, με τους Τούρκους, ουδής αναφέρεται σε αυτά τα χρόνια στα οποία ήμασταν εξαιρετικά στενοί φίλοι. Σαν να μην υπήρξαν. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Σαν να υπάρχει ένα κενό. Αυτά στην εξωτερική πολιτική. Στην εσωτερική πολιτική θα αναφερθώ μόνο σε ένα, το οποίο είναι και αυτό επίκαιρο. Το εκπαιδευτικό σύστημα, η εκπαίδευση. Γράφω λίγα γι' αυτό στο μετά το 1922, ίσως τα προσέξατε. Γράφω πολύ συμπυκνωμένα, αλλά το σχέδιο, το όραμα, το βενιζελικό της τετραετίας 28-32 ήταν ότι όλοι θα πάνε στο δημοτικό σχολείο, κορίτσια και αγόρια, στο ίδιο δημοτικό σχολείο, στη δημοτική γλώσσα, θα μάθουν τα ίδια βασικά πράγματα. Τώρα, βέβαια, είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει πάει 3 χρόνια ακόμα. Η ίδια λογική ισχύει και για το γυμνάσιο. Και μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, που θα είναι ενιαία για όλους, δηλαδή κατεξοχήν δημοκρατική, με ιστορικό προηγούμενο τη γαλλική τρίτη δημοκρατία, από εκεί και πέρα θα υπάρξει μία διαφοροποίηση με βάση τα προσόντα και μόνο μία χούφτα μαθητές θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Αυτοί που έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς, όπως ήταν μία φράση τυποποιημένη του Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν και υπουργός παιδείας ένα διάστημα σε αυτή την περίοδο. Οπότε το να συζητάμε σήμερα τι θα γίνει αν δεν μπουν όλοι στο πανεπιστήμιο είναι πολιτική τσαλδάρη, δεν είναι πολιτική Βενιζέλου. Εκεί ο Βενιζέλος έχει χάσει 100%. Να πω και κάτι ακόμα, το οποίο και αυτό αγνοείται μαζί με όλα τα άλλα. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ανήγγειλε ως πρόγραμμα ότι θα κλείσει γυμνάσια και θα κλείσει και ημιγυμνάσια. Διότι βέβαια οι Μωραΐτες, κύριε Μάγνη, οι Μωραΐτες είχαν εφεύρει και αυτή την απάτη, ότι όπου δεν μπορούσαν να στήσουν ολόκληρο γυμνάσιο, φτιάχναν ημιγυμνάσιο. Το γυμνάσιο τότε ήταν εξαετές. Το ημιγυμνάσιο ήταν τριετές. Και έτσι ικανοποιούσαν και το τελευταίο, όχι το τελευταίο, αλλά τέλος πάντων πολλές κομοπόλεις και χωριά, μεγάλα χωριά, κεφαλοχώρια της, ιδίως του Μωριά, αλλά και στη Στερεά. Λοιπόν, η κυβέρνηση Βενιζέλου έβλεπε πρόγραμμα να κλείσει τα υπεράριθμα γυμνάσια και ημιγυμνάσια. Και ανέγγελε κάθε χρόνο, φέτος κλείσαμε τόσα γυμνάσια. Θέλω να πω, είναι από άλλο πλανήτη αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν τολμάνε να πούνε ότι θα κλείσουμε το τμήμα συντηρητών του Θεάτρου Σκιών στην Αετομιλίτσα. Δεν τολμάει να βγει κανείς και να πει ότι πρέπει να κλείσει. Και η κυβέρνηση Βενιζέλου έκλεινε υπαρκτά και λειτουργούντα γυμνάσια. Οπότε έχετε δίκιο ότι στην ουσία και κυρίως στην εσωτερική πολιτική, ο βενιζελισμός έχασε ως όραμα και ως πρόγραμμα εξευρωπαϊσμού. Λίγο να παραμείνουμε στην περίοδο που ακολούθησε τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να εστιάσουμε συγκεκριμένα στην περίοδο 19-22, η οποία καθορίζεται από την Μικρασιατική Εκστρατεία. Η συνθήκη των Σευρών υπήρξε ασφαλώς αποτέλεσμα του οράματος και των διπλωματικών ικανοτήτων του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ωστόσο, η ευθύνη για την υλοποίησή της κατέληξε τελικά στα αρχικά πρόθυμα χέρια της αντιβενιζελικής παράταξης.
Τα διέξοδα είχαν βέβαια ήδη αρχίσει να φαίνονται πριν ο Βενιζέλος χάσει τις εκλογές τον Νοέμβριο του 1920. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η μη κρασιατική εκστρατεία ήταν τελικά ένα εγχείρημα που ξεπερνούσε τις δυνατότητες της Ελλάδος και ήταν καταδικασμένη να αποτύχει με οποιαδήποτε κυβέρνηση? Ασφαλώς δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία εκ των υστέρων κάνοντας υποθέσεις. Ωστόσο, μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι με τον Βενιζέλο, πρωθυπουργό, θα είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε την Ιωνία, δηλαδή την περιοχή της Σμύρνης, ή έστω την Ανατολική Θράκη, την Ήβρο και την Τένεδο. Ή θα μπορούσε τουλάχιστον να αποσοβηθεί το μέγεθος της καταστροφής του 1922. Για το Βενιζέλο υπάρχουν δύο στοιχεία που είναι απολύτως βέβαια. Ότι ουδέποτε διανοήθηκε μικρασιατική εκστρατεία ή μικρασιατική εμπλοκή, όπως θα έλεγε ο Βίκτορ Δούσμανης, από την Ελλάδα μόνη της. Από την αρχή και μέχρι τέλους, άλλωστε από το 1910, από τη στιγμή που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στην Ελλάδα, ο Βενιζέλος ουδέποτε διανοήθηκε δράση της Ελλάδας, είτε διπλωματική, είτε κατά μείζωνα λόγο πολεμική, χωρίς συμμάχους. Άρα, η εμπλοκή στην η απόβαση στη Σμύρνη και γενικότερα η εμπλοκή στη Μικρά Ασία είχε, είχε ένα ρεαλισμό μόνο εφόσον εντασσόταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο η Τουρκία δεν θα είχε πλέον τη δυνατότητα να αντιδράσει. Γιατί δεν θα είχε απέναντί της μόνο την Ελλάδα, θα είχε απέναντί της και την Αρμενία από την άλλη πλευρά. Η Τουρκία δηλαδή θα βρισκόταν εγκλωβισμένη μεταξύ Αρμενίας και Ελλάδας και επιπλέον θα υπήρχαν και παρουσίες και πολιτικο-οικονομικές αλλά και στρατιωτικές και των Γάλλων και των Ιταλών. Και θα υπήρχε και ένα ενδιαφέρον των Αμερικανών και των Άγγλων βέβαια. Οπότε άρα η ελληνική παρουσία στην ζώνη της Σμύρνης είχε ένα ρεαλισμό όταν αποφασίστηκε με βάση τα δεδομένα τα τότε. Αντίθετα, οι αντιβενιζελικοί αποφάσισαν να απορρίψουν όλες τις προτάσεις των Άγγλων, των Γάλλων και των Ιταλών και να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους. Δηλαδή συνέχισαν, δηλαδή μετά την ανάληψη της εξουσίας, μετά τις εκλογές του 1920, η αντιβενιζελική πολιτική ήταν ότι θα αποδείξουμε και στους Άγγλους και στους πάντες και στον ελληνικό λαό ότι εμείς τα καταφέρνουμε καλύτερα από τον Βενιζέλο. Προσωποποίηση, ενσάρκωση αυτή του κομπλεξικού αυτής της κομπλεξικής νοοτροπίας ήταν ο Δημήτριος Γούνατς, ο οποίος μάλιστα ακόμα και μετά την τραγική καταστροφή στο Σαγκάριο είχε το θράσος να λέει «Ναι, αλλά κατέχουμε 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα», ενώ ο Βενιζέλος είχε καταφέρει με την συνθήκη των Σευρών μόνο 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος δηλαδή κατέστρεψε την ελληνική στρατιά, πήρε στο λαιμό του δεκάδες χιλιάδες τραυματίες και νεκρούς και είχε το θράσος να λέει «Ναι, αλλά έχουμε εξαπλάσια τετραγωνικά χιλιόμετρα από ό,τι είχε ο Βενιζέλος». Οπότε ο Βενιζέλος σε καμία περίπτωση δεν είχε ακολουθήσει αυτή την οδό της αυτοκτονίας και του κομπλεξισμού, γιατί πρόκειται για καθαρά κομπλεξική προσέγγιση. Δεύτερον, ο Βενιζέλος, ο οποίος είχε έναν έντονο ναρκισισμό, είχε δηλαδή πλήρη επίγνωση της, όπως το έχω διατυπώσει, της μεγαλοσύνης του, του μεγέθους του ως ηγέτη,
επεδίωκε να βάλει την προσωπική του σφραγίδα στις ιστορικές εξελίξεις. Αυτό που λέγεται ότι έκανε τις εκλογές του 20 για να τις χάσει, είναι ψευδέστατο και τελείως ξένο στον άνθρωπο. Ο Βενιζέλος μετά, αφού έχασε τις εκλογές, αφού έφυγε κατεστραμμένος πολιτικά και πολύ πεσμένος ψυχολογικά, ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους αντιβενιζελικούς. Προθυμοποιήθηκε να τους βοηθήσει στις διπλωματικές τους επαφές με τους Άγγλους ιδίως. Δηλαδή, προθυμοποιήθηκε να μοιραστεί την ευθύνη για όσα θα συνέβαιναν από εκεί και πέρα. Άρα, θέλω να πω, σε καμία περίπτωση δεν είναι πιθανό ή αληθοφανές ότι ο Βενιζέλος θέλησε, ότι μας έβαλε σε μία παγίδα και μετά φρόντισε να φύγει και να αφήσει την πατάτα στους διαδόχους του. Η διαδοχή του ήταν αυτή που δεν θέλανε να τον δουν ούτε ζωγραφιστό, που δεν θέλανε τη βοήθειά του. Και υπάρχει μία φοβερή συζήτηση δύο του Ιωάννη Μεταξά με τον Γούναρη, τον Πρωτοπαπαδάκη και τον Νικόλο Θεοτόκη το Μάρτιο του 21, όταν προσπαθήσανε αυτοί οι τρεις να φορτώσουν στο Μεταξά την ευθύνη για την εκστρατεία, όπου του λένε ότι αυτό τον πόλεμο δεν τον θέλαμε, δεν είναι ο δικός μας, τον βρήκαμε, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε γιατί θα ξανάρθει ο Βενιζέλος. Και ο Μεταξάς, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο με το γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο να συμφωνούν νωρίτερα το 15, ότι η μόνη λύση, 15-16, η μόνη λύση ήταν να δολοφονηθεί ο Βενιζέλος, το συζητάγανε ως λύση του προβλήματος, ο Μεταξάς τους λέει στους πρώην συνοδοιπόρους του το 21, πρέπει να πάει ο τόπος μας στο διάβολο για να μην έρθει ο Βενιζέλος. Και η στάση τους είναι αυτή, ναι, ότι προτιμότερο να καταστραφούμε παρά να κάνουμε οτιδήποτε που θα επαναφέρει το Βενιζέλο έστω ως σημεριζόμενο τις ευθύνες για την πολιτική. Θα γράψω σύντομα ένα μεγάλο άρθρο σχετικά με αυτό στην Καθημερινή, που θα τα βάλω και σε έτσι πιο τακτοποιημένα. Ο Βενιζέλος αναφανδόν υποστήριζε αυτό που προτείνανε οι Άγγλοι και οι άλλοι, και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, να αποσυρθεί η Ελλάδα, ο ελληνικός στρατός δηλαδή, στη ζώνη της Σμύρνης, να διατηρήσει, στην περίπτωση αυτή μπορούσαμε να διατηρήσουμε και πολιτικά ίσως, αλλά σίγουρα στρατιωτικά την Ανατολική Θράκη. Και ο Βενιζέλος θα ήταν διατεθειμένος ήδη τότε να συνεννοηθεί με τον Κεμάλ. Δηλαδή να βρεθεί ένα πεδίο συνεννόησης με τον Κεμάλ. Όλα αυτά αποκρούστηκαν από τον Γούναρη και τους άλλους. Πήγαν στο Σαγκάριο και καταστρέψαν τη μεγαλύτερη στρατιά που παρέταξε ποτέ ο ελληνισμός. Και έτσι χάθηκε και η Ανατολική Θράκη. Σίγουρα, ακόμα και αν δεν μπορούσε να κρατηθεί τελικά η ζώνη της Σμύρνης, ο Βενιζέλος θα είχε φροντίσει εγκαίρως για την εκένωση από τον ελληνικό πληθυσμό και από τον ελληνικό στρατό. Είναι καταπληκτική μία συζήτηση που έγινε στη Βουλή το 1930. Την αναφέρω στο βιβλίο μου μετά το 22, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Λέει ο Βενιζέλος, αφού από το Φεβρουάριο του 22 ο Γούναρης κλεγόταν στον Λόρδο Κέρζον, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, ότι δεν αντέχουμε, γιατί αφού το διαπίστωνε από το Φεβρουάριο, δεν κάνατε τίποτα μέχρι τον Αύγουστο.
Γιατί αφήσατε το στρατό στις θέσεις του, γιατί αφήσατε τον πληθυσμό στις θέσεις του επίσης. Γιατί δεν φροντίσατε για την εκένωση της Μικράς Ασίας, πρώτα από τον πληθυσμό και μετά από το στρατό. Και ο Βενιζέλος λέει υπεραισιόδοξα ότι θα αρκούσαν 3 μήνες. Και τι απαντά ο Τσαλδάρης. Ότι δεν αποφασίστηκε η εκένωση του ελληνικού πληθυσμού, γιατί θα αποτελούσε το σύνθημα της ιτοπαθίας για το στρατό και θα ενέπνεε τον πανικό στον πληθυσμό. Η ιτοπάθεια στο στρατό ήταν ήδη εμπεδωμένη και η ανησυχία στον πληθυσμό επίσης. Άλλωστε, λέει ο Τσαλδάρης, οι αρμόδιοι στρατιωτικοί και επιτελικοί κύκλοι απεφάνθησαν ότι δια την εκένωση των κατεχομένων εδαφών από τον ομογενή πληθυσμό θα απαιτεί το διάστημα 6 μηνών και δαπάνη ολοκλήρων εκατομμυρίων. 6 μήνες έτσι κι αλλιώς από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο μεσολάβησαν. Και έτσι μένουν τα ολόκληρα εκατομμύρια που επικαλείται ο Τσαλδάρης. Δηλαδή για μερικά εκατομμύρια μας λέει ότι αφέθηκε ο ελληνικός πληθυσμός στη Μικρά Ασία, στο έλεος των Τούρκων και μάλιστα, όπως ξέρουμε, εμποδίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή, εμποδίστηκε να φύγει. Το τονίζω αυτό το περιστατικό, αυτό το διάλογο, διότι είναι το 1930. Είναι 8 χρόνια μετά την εκτέλεση του Δημητρίου Γούναρη, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τσαλδάρης και του οποίου ήταν στενός φίλος ο Τσαλδάρης. Και δεν έχει να δώσει 8 χρόνια μετά μία πιστικότερη δικαιολογία για το ότι αφέθηκε στο έλεος του Θεού, μάλλον στο έλεος των Τούρκων, ο ελληνικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας. Ελπίζω να σας απάντησα, κύριε Γεραρή. Νομίζω μας απαντήσατε πράγματι σε ένα ερώτημα δύσκολο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις και να ξαναγράφουμε την ιστορία εκ των υστέρων. Αλλά στην περίπτωση αυτή, νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ των δύο παρατάξεων και των ήταν τόσο σημαντική όσον αφορά τις ικανότητες, τη διπλωματία και όλα αυτά, οπότε νομίζω ότι όντως ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν ο Βενιζέλος είχε παραμείνει πρωθυπουργός. Τώρα, για να συμπληρώσουμε τον κύκλο της εθνικής ολοκλήρωσης, πολύ συχνά συνηθίζουμε να λέμε ότι η εθνική ολοκλήρωση της Ελλάδος ουσιαστικά τελειώνει με το 1922, με τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε. Αυτό είναι εν μέρη αλήθεια, αλλά παραβλέπει κάποια ιστορικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα το 1947-1948, καθώς και τον εμφύλιο πόλεμο που δεν οδήγησε σε αλλαγές συνόρων, αλλά αποτέλεσε και αυτός με τον τρόπο του μέρος της μακράς πορείας της Ελλάδος προς την εθνική ολοκλήρωση. Στο τελευταίο σας βιβλίο πάτε ένα βήμα παραπέρα, καθώς αναφέρεστε επίσης στο βορειοπηρετικό και στο κυπριακό, τα οποία εντάσσεται επίσης στον κύκλο των 150 χρόνων εθνικής ολοκλήρωσης, που ξεκινάει το 1821 και τελειώνει το 1974. Θα θέλατε να μας αναλύσετε εν συντομία αυτή την πιο πρόσφατη και λιγότερο γνωστή διάσταση της εθνικής ολοκλήρωσης της Ελλάδος, που σχετίζεται με τον Εμφύλιο, τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Λέω λιγότερο γνωστή, φυσικά τα γεγονότα είναι γνωστά, ειδικά το κυπριακό, απλώς στη συλλογική μας συνείδηση συνήθως δεν τα εντάσσουμε στο πλαίσιο της εθνικής ολοκλήρωσης. Και νομίζω ότι και αυτή είναι η μεγάλη πρωτοτυπία, μία από τις πρωτοτυπίες του βιβλίου σας, που πάτε αυτό ακριβώς το βήμα παραπέρα και ουσιαστικά τελειώνει τον κύκλο της εθνικής ολοκλήρωσης με το κυπριακό το 1974. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Το συντομία είναι προβληματικό. Και δηλαδή θα χρειαζόταν πολύ μακρά συζήτηση για να τα
καλύψει αυτά τα θέματα επαρκώς. Αλλά μπορούμε αυτό ειδικά να το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Δύο πράγματα. Εγώ ήθελα να δείξω απλώς με αυτό το τελευταίο μου βιβλίο, ήθελα να δείξω απλώς αυτό που, όπως λέγαμε και στην αρχή, ήταν ως πυρήνας στα γραπτά μου και στη διδασκαλία μου από σχεδόν 45 χρόνια, ότι δηλαδή η εθνική ολοκλήρωση, η εθνική απελευθέρωση και ενοποίηση στα πλαίσια ενός εθνικού κράτους συνεπάγεται αναγκαστικά και εμφύλιες διαμάχες, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να πάρουν και τη μορφή εμφυλίων πολέμων. Αυτό ήθελα να δείξω στο βιβλίο μου, πρώτα με ξένα παραδείγματα, για να δείξω ότι η ελληνική περίπτωση είναι ακριβώς μία περίπτωση, και δεύτερον να το δείξω στην ελληνική περίπτωση από την αρχή, που είναι το 1821, μέχρι το τέλος. Αλλά ποιο είναι το τέλος? Θετικά, με θετικό τρόπο, το τέλος είναι η προσάρτηση των Δωδεκανήσων το 1947. Αλλά βέβαια μπορούμε να δούμε και την αποτυχία, τις αποτυχίες. Μιλώντας πριν για τα εθνικά αφηγήματα, το εθνικό αφήγημα, το πιο όριμο εθνικό αφήγημα, που ενδεχομένως να μην είναι για την έκτη δημοτικού, αλλά ασφαλώς πρέπει να είναι για την τρίτη λυκείου, αν όχι και για την τρίτη γυμνασίου, είναι και οι αποτυχίες. Και άρα στο σχέδιο της εθνικής ολοκλήρωσης των Νεοελλήνων υπάρχουν δύο αποτυχίες αμετάκλητες, η μία που αφορά τη Βόρειο Ήπειρο και η άλλη που αφορά την Κύπρο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι με την καταστροφή στην Κύπρο το 1974, που και αυτή προκλήθηκε από εμφύλια διαμάχη, δηλαδή η διαπλοκή της εθνικής ολοκλήρωσης, πετυχημένης ή εδώ αποτυχημένης, με τις εμφύλιες διαμάχες, φαίνεται κατεξοχήν στην περίπτωση της Κύπρου. Στην περίπτωση της Κύπρου, η εμφύλια διαμάχη είναι αυτή που προκαλεί την οριστική καταστροφή. Και εντάσσω και τον εμφύλιο πόλεμο, διότι ο εμφύλιος πόλεμος έγινε σε τελευταία ανάλυση για να μην αλλάξει η Ελλάδα τις συμμαχίες της, το ελληνικό κράτος τις συμμαχίες του, και κυρίως για να μην χάσει τη Μακεδονία. Όπως εξηγώ στο βιβλίο, και δεν είναι καμία προδοτυπία δική μου, απλώς τα θυμίζω γιατί έχουν ξεχαστεί για λόγω διαφόρων σκοπιμότητων, ότι εάν είχε νικήσει η πλευρά που έχασε, κατά πάσα πιθανότητα η Μακεδονία θα είχε αφαιρεθεί από το ελληνικό κράτος και θα είχε ενωθεί είτε μόνο με τη Σερβική Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία, είτε και με τη Βουλγαρική Μακεδονία. Άρα εντάσσω και τον εμφύλιο πόλεμο σε αυτή τη συλλογιστική, ότι δηλαδή η εθνική ολοκλήρωση είτε θετικά είτε αρνητικά εμπλέκεται με εμφύλιες συγκρούσεις. Εδώ η εμφύλια σύγκρουση θα ακύρωνε ένα μεγάλο μέρος από την εθνική ολοκλήρωση. Θα αφαιρούσε δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από τις νέες χώρες. Γι' αυτό και το βιβλίο δεν έχει, κυρία Πατακιά, τίποτα το θριαμβευτικό. Μάλλον τελειώνει σε μια λυπημένη νότα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς φυσικά δεν θέλουμε να τελειώσουμε σε μια λυπημένη νότα. Θα θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας και κάναμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μας με διεξοδικό και αναλυτικό τρόπο. Και νομίζω ότι όλοι φεύγουμε σήμερα από εδώ με περισσότερη γνώση. Και αυτό φυσικά δεν είναι κλισέ, μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ξανά και να σε ευχηθούμε στο μέλλον, στο σύντομο μέλλον, να μας χαρίσετε και άλλες συγκινήσεις όπως ήταν αυτό το βιβλίο και όλα τα προηγούμενα βιβλία σας.